επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, Lifestyle και σήμερα κοντά σας, καθημερινά λοιπόν από την συχνότητα στη Β' Θεσσαλονίκη. Κάθε μέρα λοιπόν και κοντά μας είναι μια νέα καλλιτέχνη η οποία με αργά αλλά σταθερά βήματα κτίζει την καριέρα της και δεν είναι άλλη από την Γεωργία τη Ζάρα, βέβαια που είδαμε το βίντεο κλιπ ξεκινώντας την εκπομπή. Θέλω να την καλησπερίσω και να σε καλωσορίσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα Τάσο. Τι κάνουμε, όλο το παρεάκι μας εδώ πέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά. Πάρα πολύ καλά. Και τώρα που καταρχήν, σε βλέπω ακόμα καλύτερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είσαι στις μορφές, είσαι στο φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που τον αγαπώ και τον... είχαμε μια, και έχουμε δηλαδή μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Νίκο και θέλω να μου πεις τι γίνεται εκεί πέρα στην Βέρη, διασκεδάζει ο κόσμος, πώς πάει. Καταρχήν, ο κύριος Παπαδόπουλος είναι από τους παλαιότερους επιχειρηματίες, αρκετά χρόνια έχει στο χώρο. Ξέρει να διατηρεί τον κόσμο στο μαγαζί. Οι μορφές τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι είναι το καλύτερο ίσως μαγαζί στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα από τα καλύτερα, για να μην πω το καλύτερο, έτσι να μην γίνω υπερβολική. Πάντως, εγώ επειδή το ξέρω το μαγαζί πάρα πολύ καλά, δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα μαγαζιά, μπορώ να πω και τη Θεσσαλονίκη και των Αθηνών από κάποια. Έτσι. Ακριβώς. Γιατί φέτος δεν ήρθα, το λέω. Ναι, εντάξει. Δεν ήρθα ακόμα. Να το πω, γιατί πλαισιώνει πάντα τους τραγουδιστές, τις τραγουδίστριές του με μπαλέτα, με σόους. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν, γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω αν υπάρχουν φέτος. Λοιπόν. Που δεν, πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών. Έτσι ακριβώς. Στηρίζουν τους καλλιτέχνες πάρα πολύ. Διατηρούν, επειδή εγώ δούλευα και παλιότερα, είναι δεύτερη φορά που δουλεύω, μη σου πω και τρίτη, γιατί πήγα για πολύ μικρό διάστημα. Διατηρούν ένα πολύ καλό επίπεδο τόσο στους μουσικούς, στο πατάρι που υπάρχει δηλαδή, όσο και στους τραγουδιστές. Και αυτό το πράγμα έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία. Σίγουρα και γιατί... νομίζω ξεφτή, όσο επιτοπλίζω τον ο Νίκος εκεί έπαιρνε νέα παιδιά με πάρα πολύ ενέργεια και νομίζω ότι αυτό θέλει ο κόσμος σήμερα. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα πλέον στους καιρούς στους οποίους ζούμε, τις μεγάλες τις φίρμες δεν μπορούμε να τις πληρώσουμε κιόλα. Εμείς οι καταναλωτές βέβαια, έτσι. Αυτό δεν το λέω αυτό. Όχι, όχι. Οι μορφές φαίνεται ας πούμε και από τον κόσμο που έρχεται. Δουλεύουμε Παρασκευή και Σάββατο. Να αναφέρουμε. Βεβαίως, ναι, το όλο το πρόγραμμα. Με ποια παιδιά είσαι. Είναι και να σου πω και κάτι, περισσότερο θα ήταν και φίλοι μου κιόλα και δεν είναι. Σίγουρα, υπάρχει, σίγουρα. Και επειδή είναι και δικοί μου φίλοι. Mm-hmm. Είναι ο Σερέτης, ο Κωνσταντίνος Σερέτης, ο Λευτέρης ο Δαμάσκος. Αλήθεια! Ναι. Καταρχήν το Λευτέρη ο Δαμάσκος είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια. Να έρθει στο μαγαζί να το δεις. Πραγματικά. Και το λατρεύω γιατί νομίζω έχει το κάτι άλλο ο Λευτέρης. Θα σου πω μια φράση την οποία χρησιμοποιώ όταν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με ρωτάνε και δεν ξέρουν τον Λευτέρη. Κάποιοι έτσι, ναι, γιατί είναι πασίγνωστος. Είναι ο Δαμάσκος. Τέλος. Απλά είναι ο Δαμάσκος. Παιδιά, εδώ στην Θεσσαλονίκη, πριν τουλάχιστον αρκετά χρόνια, ήταν από τα πρώτα ονόματα στα μαγαζιά της πόλης μας. Έτσι. Κατέβηκε και στην Αθήνα, βέβαια, το για να γνωρίζω, ναι. Και νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά στην Αθήνα. Αλλά μετά δεν ξέρω, γιατί πολλές φορές είναι και προσωπικοί λόγοι που σε κάνουν να μην θέλεις να μείνεις στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ήταν συγκεκριμένο στο Λευτέρη. Αλλά είναι από τους αγαπημένους πραγματικά ο Λευτέρης ο Δαμάσκος. Ναι. Είναι η Μαρία Μουδιώτη, ο Βασίλης ο Σιδέρης, η Δώρα. Το πρόγραμμα πραγματικά αξίζει να έρθεις να το δεις και εσύ, να φέρεις και τα κορίτσια. Βεβαίως. Και μ' αρέσει και εσύ. Για να δεις το πρόγραμμα αυτό, παιδιά, πρέπει να πας από την αρχή. Γιατί αξίζει τον κόπο να δεις από την έναρξη του προγράμματος μέχρι το τέλος. Ναι, βέβαια. Και τα πρώτα παιδιά όλους. Οπότε... Από πού είσαι? Τη Βέρη. Εγώ εκεί γεννήθηκα. Α, ναι. Ήμουν 7 χρόνια. Οπότε ξέρω και το μαγαζί, ξέρω και τις περιοχές. Έτσι. Πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις να ξεκινήσω έτσι την ανάκριση, μπορώ. Μου επιτρέπεις, έτσι. Μα γι' αυτό είμαι. Γι' αυτό. Προετοιμασμένη και εύχομαι να είμαι. Δεν θα σου φέρω σε δύσκολη θέση, πάντως να είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και θέλω να μου πεις τελικά, τι ήταν αυτό το οποίο σου ανάγκασε να στραφείς στο τραγούδι. Κοίταξε. Δεν με ανάγκασε να στραφώ, είναι λίγο. Όχι, σε ανάγκασε, δηλαδή. Το ανάγκασε δεν, ίσως δεν ήταν κατάλληλο. Συσσαγωγικά. Ναι, συσσαγωγικά. Μπράβο, ναι. Ασχολούμαι επαγγελματικά από το 1996. Αρκετά χρόνια. Να πούμε δηλαδή ηλικίες. Θα σου πω αυτό που λέω σε όλους. Έχω γεννηθεί το 83, αλλά είμαι 25 χρονών. Σωστό. Σωστό.
Ήμουν από τα παιδάκια τα οποία όταν τα ρωτούσε τι θα γίνεις όταν μεγαλώσει, θα γίνω τραγουδίστρια, τίποτα άλλο. Δηλαδή από παιδάκι διαρκώς ήμουν με ένα κάτι. Το τραγούδι για σένα ήταν ένας πόθος κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι? Ένας πόθος, ένα μεράκι, ένα χόμπι, αν το αγάπη. Θες. Και ήμουν από τους τυχερούς που έκανα το χόμπι μου δουλειά. Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ. Έτσι. Είσαι από τα τυχερά παιδιά τότε. Ναι, και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό παίξαν οι γονείς μου, γιατί είχα κλείσει από πολύ μικρή στη μουσική, αλλά κυρίως στο τραγούδι. Και όχι απλά με στηρίξανε, με οθήσανε. Αυτό θα σου λέγα τώρα. Καταρχήν, από πού είσαι? Από Κατερίνη. Από Κατερίνη. Γιατί ως επιτοπλίστων, η μητέρα όχι, αλλά ο πατέρας, όταν πολλές φορές η κόρη του θέλει να μπει στο τραγούδι, έτσι, έχει κάποιους ενδιασμούς. Ναι. Σου λέει τώρα η νύχτα είναι δύσκολη, είναι μικρό κοριτσάκι, και ειδικά στα πρώτα βήματα, έτσι δεν είναι? Και ιδίως αν δεν είναι από το χώρο, που οι γονείς σου δεν είχαν καμία όχι, σχέση. Όχι, καμία σχέση. Αν και γενικά σαν οικογένεια είναι όλοι καλοί φωνοί. Είναι το DNA. Με τη μουσική όχι, δεν είχαν καμία σχέση. Και ο πατέρας μου συγκεκριμένα όχι απλά με στήριξε, όχι απλά δεν μου έκοψε το δρόμο, αλλά όταν ξεκίνησα που ήμουν 13 χρονών, έρχονταν και μαζί μου. Δηλαδή. Τι θετικό. Πολύ καλό να σε βοηθάει και όλους, γιατί είναι και επικίνδυνο νομίζω στα 13 το χωρίς να είναι μόνο στα πρώτα του βήματα. Πολύ καλό. Έτσι. Έτσι. Πιστεύεις ότι σε μία νέα τραγουδίστρια η εμφάνιση μετράει? Καλός ή κακός. Καλός ή κακός, δεν ξέρω πώς να το θέσω, μετράει, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σήμερα, σίγουρα μετράει. Βέβαια θεωρώ ότι λίγο πολύ όλες οι κοπέλες έχουν το στυλ τους, τη χάρη τους, όταν υπάρχει το ταλέντο και η πραγματική αγάπη για αυτό που κάνεις, είτε στο καλλιτεχνικό στερέωμα γενικότερα, ο κόσμος δεν νομίζω ότι επηρεάζεται από την εμφάνιση τόσο. Δηλαδή, σου πω πολύ μετράει το ταλέντο. Να πω το άλλο. Δηλαδή, τι θα σε ικανοποιήσει περισσότερο, ένα κολακευτικό σχόλιο για την εμφάνισή σου ή για τη φωνή σου? Εμένα προσωπικά σαφώς για τη φωνή μου. Αλήθεια. Εσύ εντάξει, δόξα τω Θεώ, το πακέτο εντάξει, το έχεις ολόκληρο. Εντάξει, ανήκω ίσως τις τυχερές, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί εμείς εδώ καθημερινά κάνουμε ένα ζάπινγκ στην τηλεόραση. Καταγράφουμε κάποια σημεία τα οποία μας άρεσαν εμάς, εντάξει. Θέλω να το δεις και εσύ μαζί μας και να το σχολιάσουμε, έτσι. Πάμε. Πούσε κοπέλα με το πίδωνο, φιλούσε στο στόμα. Τώρα θα... Και ο πίδωνος πήγε να πιλήσει. Το μυαλό στο πονηρό έφερε. Λοιπόν, με το που πήγε να προχωρήσει. Με το πήγε να προχωρήσει ο πίδωνος. Ναι, πήγε, δηλαδή μετά τα προκαταρκτικά πήγε, κατέβηκε προς τα κάτω. Και με το που τζάκο στο στήθος, αντί να πεθάνει η κοπέλα, δεν υπάρχει πέδαρο πίστονα. Το πιο γρήγορο δηλητήριο είναι η σιλικόνη, τέλος. Γι' αυτό μην δαγκώνετε, παιδιά. Αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει μια κοπέλα σιλικόνη και είναι ο σύντροφός της και σπάσει, ρε παιδί, δεν ξέρω τι. Και, το, και κατά ποιο σύντροφος πεθαίνει ο άντρας. Και τι γελάτε, εδώ πέθανε ο πίθανος. Γρήγορα. Αυτό. Κάτσε, περίμενα, έχει τυράντες αυτό. Βγαίνουν. Έχει ατζέγγι. Βγαίνουν μετά. Εσύ με το νούμερο τώρα. Το νούμερο τι κάνουμε. Τι νούμερο έχει παρέχει. Δεν ξέρει νούμερο. Άρα καλά σπέδες, 70. Το για κάνε έτσι. Ωραίος τρόπος να υπολογίζεις μπούστο. Με τη χούφτα. Τι, τόσο. Εκεί δεν γίνεται αυτό. Αυτό το εφασματάκι τώρα. Με τέσσερα τέτοια φτιάχνεις μια κοιλότητα, δηλαδή, δεν είναι. Για κάνε. Για σου πω ότι η δηλαδή που φοράει το τόσο, πώς έχει. 85 ευρώ. Γιατί είναι φτηνή αυτό. Γιατί έχει άλλο ύφος. Δεν είναι αδικία αυτό. Τι έκπτωση με, αλλά είναι το 8 πλάσιο. Κύριε Ρετικοτίου, τι χαρά είναι αυτή που σας έχουμε μαζί μας. Ειλικρινά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είστε συνεπείς αυτή τη φορά. Είμαστε. Συνεπείς παρά 10 λεπτά. Πάμε για να τελειώνουμε, άντε. Έλα, γιατί έχουμε και σχέστα μεσημεριανή. Δηλώσεις της ήταν ενδιαφέρον. Επειδή το ήξερα ότι θα είχατε αυτή την ερώτηση, είπα να σας προλάβω. Μπράβο. Για να μην έχετε αρχίσει να διαβάζετε και το μυαλό μου. Μια μέρα θα σκέπτεστε σωστά. Το λάστιχο του αυτοκινήτου, ναι, στο βυθό που πάνε να κάνουν σκούμπα μέσα. Ποιο βυθό, κύριε Παπανότα, αυτές πατώνανε. Για ποιο βυθό μιλάμε, κύριε Παπανότα, πατώνανε. Τι σκούμπι κάνανε. Αυτή την παραβίαση των ορίων, κύριε Χατζηφωτίου, πώς την αξιολογείτε. Άντε, χριστιανοί μου, τι είναι αυτά που λες και αγριεύομαι. Νομίζω ότι φύγαμε από το θέμα, κυρία Καραβάτου. Καραβάτου.
Και θα έχουμε σήμερα και ως καλεσμένη την Βάνα Μπάρμπα, μια γυναίκα πληθωρική, μια γυναίκα με προσωπικότητα που αφήνει το στίγμα της, έχει λόγο άποψη και θα μας μιλήσει για όλους και για όλα. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Βάνα Μπάρμπα, θα συνδεθούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα μαζί της. Βάνα Μπάρμπα λοιπόν κοντά μας, σε πολύ λίγο, ακούστε, μέχρι να δημαστεί κυρία Μπάρμπα για να την υποδεχθούμε σε λίγο στην παρέα μας. Και μετά θα κάνει παράπονο ότι τη βγάζουμε τελευταία στιγμή όπως έκανε ο Λιάγκας. Λοιπόν, θέλετε να συνδεθούμε με την... με τη Βάνα Μπάρμπα. Νομίζω, Λεωνόρα μου, μπορούμε. Να συνδεθούμε με την καρέκλα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η καρέκλα που περιμένει εδώ και 3/4 την κυρία Βάνα Μπάρμπα. Άρα πάω στη συγκεκριμένη σελίδα αυτή, η οποία είναι η Σάσα, είναι η άλλη πλευρά της Σάσας. Τα μάτια μου. Η άλλη πλευρά της Σάσας. Η οποία αυτή η σελίδα με συνεπήρε. Ως περιεχόμενο. Α, ως, ναι. Εντάξει, δεν φαίνεται βάθος. Εντάξει, δεν φαίνεται βάθος. Ναι, κάνω ότι είχα να σηκώθει μόνο. Μόνο αυτό δηλαδή. Γιατί πρέπει ο κόσμος να βολεύει. Σε κάθε κόσμο πρέπει να σηκώνομαι εγώ. Και μια μικρή στροφή γύρω από τον εαυτό μας, γύρω από τον άξονα. Οκ, σαν χορευτικό στον Ντάσιν. Ναι, οκ, νομίζω ότι έχει δίκιο. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Είναι αυτή η φωτογραφία από όλες. Θα έλεγες. Ποια θα εκφράζει πιο πολύ. Αυτή που είναι με το στιγμό που το κρατάω. Αυτή θα την χαρακτήριζα τρομερά εκφραστική. Είχαμε μια αλλαγή στο μέγεθο του Σουφιέν. Καταρχάς, το ζητήμα. Μισό νούμερο, σχεδιά διαφορά.